τα νιάτα μας όλες. Κλεοπάτρα Πατλάκη μαζί μας. Παρούσα. Έλα, Κλεοπάτρα μου. Παρούσα. Καλησπέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση των πιο σημαντικών lifestyle ειδήσεων της ημέρας. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 5, κάνε παρακαλώ. Οπ, δώσ' το. Γεια σας, μαέστρο μου. Νούμερο 5, Κόκκινο ποτάμι, Αργύρης Πανταζάρας. Και ελάτε να δούμε πώς μια δραματική σκηνή μπορεί να εξελιχθεί σε κωμωδία. Διότι ο Αργύρης Πανταζάρας είναι πάνω στο άλογο, περιμένει να συναντήσει τον αδερφό του Ιωάννη Παπαζήση. Και τι γίνεται, παιδιά? Σαβούρντα. 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 Για να δούμε. Έρχεται πάνω στο άλογο. Ναι. Είναι ο Ιωάννης Παπαζήσης. Ναι. Και πρέπει να συναντήσει τώρα τον αδερφό του που είναι ο Αργύρης Πανταζάρας. Ναι. Θα ξεπεζέψει. Ναι. Το λέω σωστά? Ξεπεζεύω, ναι, είναι. Ναι. Εδώ και φωνάζει, αδερφέ μου. Όπα! Εγώ νόμιζα σαβούρτα από το άλογο και από το άλογο μα πέσει δεν είναι και ωραία. Όχι, τσιλίθρα, κανονική. Χρακ. Έτσι όπως μας το πούλ, παιδιά, από το πρωί μου το έχετε πουλήσει αλλιώς το θέμα. Δηλαδή πέφτουν από το άλογο. Και εγώ περίμενα το άνθρωπο να πέφτει από το άλογο. Δεν είδες ότι έπεσε ανάμεσα στα πόδια του όμως. Έκανε slide και πέρασε ανάμεσα στα πόδια. Έκανε slide και πέρασε. Και από κάτω. Εσείς που κάνετε σκι, πρέπει να το ξέρετε. Και γλίστρες ο Χριστιανός. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Παρακαλώ. Νούμερο 4. Δεν μας εντυπωσιάσει το 5, να ξέρει. Γι' αυτό είναι 5. Για να δω τι θα πεις για το νούμερο 4. Θα εγώ θα κάνω κριτική και σε σένα, να ξέρεις. Όχι, θα κάνουμε μόνο γύρω-γύρω. Okay. Να κάνεις όπου θέλεις. Θα κάνω στο σπίτι μας. Εγώ εδώ. Το 5 ήταν αποτυχία σήμερα. Πάμε στο 4. Oh, παιδιά, θα το πάρω πάρα πολύ. Μας είχατε πουλήσει, έπεσε κάτω και έπεσε όλα. Θα φύγει στο 4, σταμάτα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε να κρίνουμε το νούμερο 4 που είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η γειτόνισσά μου, τι έκανε πάλι. Η οποία δεν σου μιλάει, το ξέρουμε. Η οποία πήγε. Δεν την έχω δει εδώ και πολύ καιρό για να ξέρω θα μου μιλήσει όχι. Πρέπει να πας και εσύ έτσι για να σου πειράξει. Πήγε να πει πώ μπορούσε να μια ζάχαρη. Κάτι. Λοιπόν, παιδιά, η Νατάσα πήγε στις πρόβες του Τάκη Ζαχαράτου και μετά έφυγε δικάβαλο πάνω σε πατίνι με τον Νίκο Πολυδερόπουλο. Θέλετε να το δείτε? Εγώ θα φύγει δικάβαλο πάνω σε άλογο όμως. Κατάλαβε, θα θέλετε να έχει μπερδέψει λίγο. Ελεάνα, εγώ θα φύγω, στο έχω πει. Θα φύγω. Δεν πιάνει. Έλα ρε παιδιά, εδώ θα πρέπει να πέσουνε τώρα. Αυτό είναι. Δεν είναι το καλό που θα πέσουν οι άνθρωποι πια. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνει με έναν άνθρωπο να κερδίσει από πίσω. Τι λε, τρελαίνει. Παιδιά, λοιπόν, φέρτε αύριο ένα πατίνι τέτοιο να κάνουμε όλοι μεταξύ μας. Να δούμε αν είναι δύσκολο ή εύκολο. Δεν θέλει ισορροπία αυτό. Τι ισορροπία, ρε παιδιά. Όλοι κάνουν παιδάκια 5 χρονών κάνουν με δουλεύετε. Δεν πάνε δυο-δυο. Τι πάνε δυο-δυο στο πατίνι. Τι έχω κάνει. Έχει κάνει τέτοιο πατίνι και πολύ. Εννοείται πάω από το σπίτι μου στο γιαμπάνι και γυρίζουμε. Συγγνώμη, δεν είναι τώρα. Γιώργο, είναι κοντό για σένα αυτό το πατίνι. Άνθρωπος, δεν σας κάνει εντύπωση πια, δεν έχει τάντς, πατίνι έχει. Με πατίνι από το σπίτι. Πάει κατευθείαν, κρασονάζει με το δόντια. Έχω απορία, με ηλεκτρονικό ή με το άλλο που δεν υπάρχει ηλεκτρονικό, είναι ηλεκτρικό, δεν είναι ηλεκτρονικό. Είναι ηλεκτρικό. Το φορτίζεις, ρε παιδιά, το πατίνι. Παιδιά, έχω πατίνι κακό είναι. Τώρα που το έχεις στο σπίτι και φορτίζει. Φορτισμένο είναι. Δεν μπορώ να έρθω, γιατί είναι μακριά το σπίτι, να έρθω από το σπίτι εδώ αύριο. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει βρεθεί κανένα να σα τραβήξει ένα βίντεο που σε βλέπουν με το πατίνι. Όχι, και γιατί σου λέω ότι όλοι κάνουν πατίνι κινούμαστε. Εγώ δεν το πιστεύω ότι είσαι. Παιδιά, ούτε εγώ. Γιατί είναι Ελένη, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Να το πρώτο να το τραβήξουμε. Θέλω να προκαλέσουμε του γείτονε. Ένα στοίχημα, ό,τι θέλετε. Ναι. Αν και εδώ να πηγαίνει. Μην κάνει το έτσι τα δάχτυλα τώρα και καλά να μα δώσει έμφαση τώρα. Άστα τώρα αυτά σε εμά. Σε εμά άστα τώρα με τα δάχτυλα τα τέτοια τώρα. 50 μέτρα με το πατίνι. Ένα χιλιόμετρο πάω σου εξηγώ. 50 μέτρα. Τώρα εντάξει, μεταξύ μας, αλήθεια. Συγγνώμη, παιδιά, δηλαδή λέτε κάτι. Σαν εξωγήινη, όλη η νεολαία με πατίνια κυκλοφορεί. Όπα! Όπα! Εντάξει. Τι άλλο θα ακούσω. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή που βρίσκεται εδώ. Έκανε ερώτηση Κάλια κλειδί για να το κάνουμε. Έλα, Κάλια μου, το ηλεκτρονικό πατίνι, για πες. Visualize. Κάντε εικόνα. Πάντα προσπαθώ να κάνω εικόνα. Κάνε. Είσαι πάνω στο πατίνι με μαγιό και με πετσέτα στο νόμο. Όχι, Κάλια μου, ξέρεις πως είναι. Έχει το πατίνι φορτισμένο, πιάσε τ' άλλο, και το κάνει έτσι. Και περπατάει. Παιδιά, πολύ με υποτιμάτε και δεν μ' αρέσει αυτό να ξέρετε. Είναι δύσκολο το πατίνι. Πες τα ρε Δημήτρη, μπορείς να με υποστηρίζει. Λοιπόν, okay. Αύριο θα φέρει πατίνι και θα κάνετε οι δυο σας. Οι δυο σας αύριο. Ομιλού. Ωραία. Σου άρεσε το νούμερο 4. Εντάξει, για μένα. Δεν κόβεις φλέβες. Ωραία. Επειδή είμαι για το πατίνι μου, γι' αυτό. Πάμε στο νούμερο 3, παιδιά. Νούμερο 3. Χάρης Βαρθακούρης. Ούτε σήμερα θα πάει στο μαγαζί που τραγουδάει. Γιατί δεν έχει πατίνι. Ναι,
όλη τη ζωή πατίνει η Αντελίνα. Και γιατί έπεσε από την καρέκλα. Όχι, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Τελειώνει η θεραπεία του με κορτιζόνη την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο είχε πάει Κύπρο για κάποιες εμφανίσεις, αλλά τα χάλια δεν του βγήκε η φωνή. Και είπε ο γιατρός, μέχρι να τελειώσει η θεραπεία σου, δεν κάνεις καμία εμφάνιση. Μάλιστα. Τελειώσαμε με το νούμερο 3. Πάμε στο 2. Όπα, δεν του άρεσε ούτε αυτό. Δεν άρεσε ούτε αυτό. Όχι, Παναγιά μου, τι τραβάω, γυναίκα. Νούμερο 2. Ναι. Στον Κούκλο. Στον Τούρκο. Μπουράκ. Χακί. Βγήκε η χαρά, η αγαπημένη του. Πώς λένε πράσινο, μομ, χακί. Αχ, έλα Δημήτρη, έλα. Λοιπόν, είναι στο αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Έφυγε από Κωνσταντινούπολη, έρχεται Αθήνα. Για να συναντήσει την αγαπημένη του, τη Χαρά Παπά, η οποία έφυγε χθες από το GNTM. Πέμπτη είναι τα γυρίσματα του τελικού. Αυτή η ερώτηση εξ αποστάσεως, δηλαδή δεν είναι εξ αποστάσεως, διότι συζούν. Δεν είναι ένα στην Τουρκία και άλλη στην Ελλάδα. Δεν είναι εξ αποστάσεως. Συζούν στην Κωνσταντινούπολη. Το ρώτησε, Μπουράκ μου, μπορώ να κυνηγήσω το όνειρό μου και να μπω στο GNTM. Τη είπε για βόλο, δεν ξέρω πώς είναι το νέο στάδιο. Για βόλο, ειδικά. Άστο κοριτσάκι. Τέλος πάντων, ναι. Και τώρα το πάθος το ξαναφουντώσει, θα βρεθούν μαζί. Ο Μπουράκ μπορεί να είναι στο γύρισμα του τελικού, παιδιά. Έλα! Βέβαια. Βέβαια, που θα μαζευτούν όλες οι παίκτριες, οι αγαπημένοι τους, μπλα 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 μπλα. Να είμαστε κι εμείς. Γιατί εμείς έχουμε μια αγαπημένη από το Κρίστα Ξαπούτα και το ξέρουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Τον Μπουράκ. Έχουμε, δεν έχουμε. Έχουμε. Την Άννα Μαρία. Εγώ δεν την όχι, έχουμε, αυτός έχει αγαπημένη, αγαπημένη σύντροφό του είναι. Δεν τρέχω μια σύντροφα. Αυτή θα πάρει με τους συντρόφους τους, λέει. Πάντως παλιά, ξέρεις, ήταν σε μια παραλία, ας πούμε. Ένας από την άκρη της παραλίας, όλος από την άλλη. Τρέχαν, συναντιόντουσαν και πυροέτες στον αέρα. Τώρα παίρνει ο ένας το αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη, άλλος από το Μιλάνο. Πετάνε, προσγειώνοντας στην Αθήνα. Και αγκαλιά και πυροέτα στον αέρα. Αυτά γίνονται χρόνια. Ωραία. Εγώ αύριο σας θέλω με ένα πατίνι να συναντιέστε τα δυο σας. Αύριο εσύ, θα το κάνουμε. Θα το άλλο το παλιό. Θα τρέχουμε γύρω-γύρω από τα δεντράκια και θα κάνουμε. Χαίρε το μενού. Πάμε στο νούμερο 1, έλα. Ούτε το νούμερο 2. Δεν βλέπατε παλιό ελληνικό τίτλο. Παιδιά σήμερα. Δεν έχω ψάξει λεπτό. Όσο παλιό. Νούμερο 1. Θέλω ησυχία. Η Βόνη Μπόσνιακ. Ανοίγεται νέα καριέρα μπροστά τη. Η Βόνη Μπόσνιακ παίρνει, μπορεί να πάρει. Είναι μοντέλο. Πολύ καλή και μοντέλο ρομπότερ. Αυτή καλή είναι. Ένα Emmy. Ένα Emmy θα τη το δώσουμε διότι κάνει και Ζενεβιέβ. Κάνει και Στάθη Ψάλτη. Είναι εξαιρετική. Είναι καλή. Πάμε να ακούσουμε. Έλα, αφεντικό. Ναι, τι κάνεις. Καλά κι εγώ, ναι. Να σου πω, δεν μπορώ να έρθω στην δουλειά σήμερα. Μου χάλασε το μάξι. Τι είμαι, λεωφορείο. Αφού δεν έχω λεωφορείο. Το παρλαπιπώνει, δηλαδή πραγματικά πρέπει να έχει καεί το μισό μου κεφάλι ολόκληρο. Έχει καεί ολόκληρο. Και μιλάει ακόμα. Να ακούω. Στεναχωρέθηκα. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τσατσίκι. Λοιπόν, ήταν καταπληκτική και επειδή εγώ τη ζούσα. Α, σου άρεσε, βλέπω. Όχι, παιδιά, να σου πω κάτι. Θεωρώ τυχερούς τους άντρες. Ναι. Γιατί είναι φίλος μου ο Ρέμος και το θεωρώ τυχερό. Καταρχήν που έχει μια γυναίκα που τον λατρεύει. Και είναι και πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Πραγματικά είναι από τα ζευγάρια έτσι που τα βλέπω και το ζηλεύω με την καλή έννοια το λέω. Ζηλεύω, με αγάπη το λέω. Και που ρε, παιδί μου, είναι σημαντικό μια ωραία γυναίκα να τσαλακώνεται και να κάνει πλάκα. Γιατί μπράβο. Οι ωραίες γυναίκες πολλές φορές ξέρετε τι λάθος κάνετε. Θα σου το πω εγώ σαν άντρας. Είστε λίγο ότι επειδή είστε ωραίες, δεν πρέπει να νομίζετε ότι γυρίζει. Ναι. Ενώ μια γυναίκα ωραία που τσαλακώνεται και που κάνει πλάκα, δεν υπάρχει πιο γοητευτικό πράγμα για μια γυναίκα από μια ωραία γυναίκα που κάνει και πλάκα και δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό της. Δηλαδή να ξυπνήσει το πρωί η Ελένη, ας πούμε, εδώ και να κάνει τον Παύλο τη Ζενεβιέβ. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ελένη στον Παύλο. Σε παρακαλώ, α το TikTok στην ησυχία σου. Είναι το τέλειο παιχνίδι αυτό το πράγμα. Το συγκεκριμένο. Και μα συγκλώνησε κιόλα. Είναι ωραίο, παιδί μου. Φαντάζομαι στο ωραίο που θα κάνει πιο. Να εξηγήσω. Γιατί δεν έχεις καταλάβει. Το είναι η νέα πλατφόρμα, λέγεται TikTok. Τα παίρνω λίγο δύσκολα, πες μου. Όχι, απλά δεν έχεις καταλάβει τι είναι TikTok. Καθόλου δύσκολα δεν τα αυτά που δεν θες, τα παίρνεις δύσκολα. Μόνο σου το λες. Μόνο σου το λες. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό είναι το TikTok. Βάζεις τη φωνή από πίσω, είναι καινούργια application και παίζουν όλοι τώρα. Γίνεται χαμός. Και γελάνε με αυτό. Πάντως, άμα δεν γελάς εσύ να μην το κατεβάσεις. Δεν γελάω. Να πω λίγο κάτι σήμερα. Να, πραγματικά όμως. Η Βόνη που εγώ την γνώρισα λίγο το Πάσχα και μιλήσαμε περισσότερο, είναι τέτοιο κορίτσι, εκτός ότι είναι κουκλάρα. Και είναι ένας άνθρωπος που αυτοσαρκάζεται πάρα πολύ, τσαλακώνεται, είναι καταπληκτική και βγάζει και ρουχάρες. Ωραία. Μπράβο.